Καμία έκπτωση στην οδική ασφάλεια είναι το σλόγγαν του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για το καλοκαίρι. Έτσι ξεκινάει τη δράση του, θέλοντας να επισημάνει τους κινδύνους που κρύβει η άσφαλτος, αλλά και να ενημερώσει ή και να υπενθυμίσει σε οδηγούς και επιβάτες την αναγκαιότητα για προστασία, είτε κινούμαστε με αυτοκίνητο είτε με μηχανή. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στο πιο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο της χώρας, είμαστε εδώ, ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πρόσκληση. Και από το Ινστιτούτο με τους συνεργάτες μου είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, καθώς τον αποτελεί και ένα τόπο συνάντησης για την νεολαία, αλλά και όχι μόνο. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας δίνει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν το μοναδικό στην Ελλάδα εξοπλισμό προσομοιώσεων επικίνδυνων συνθήκων και ενημερώνει για τους πιθανούς κινδύνους. Ακριβώς από πίσω μου βρίσκεται ένας προσομοιωτής σύγκρουσης. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι ακόμη και με μικρές ταχύτητες οι δυνάμεις που αναπτύσσει το σώμα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε είναι να πείσουμε τον κόσμο να φοράει ζώνη πάντα, όταν λέμε πάντα, ανεξαρτήτως απόστασης. Τα περισσότερα άλλωστε ατυχήματα συμβαίνουν σε μικρές αποστάσεις, ανεξαρτήτως ποια θέση καταλαμβάνει μέσα στο αυτοκίνητο. Από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, το 80% των Ελλήνων δυστυχώς δεν φοράνε ζώνη στο πίσω κάθισμα. Όπως επίσης πρέπει να φοράνε ζώνη ανεξαρτήτως των ικανοτήτων του οδηγού. Ο οδηγός μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός, μπορεί να είναι πολύ ικανός, δυστυχώς όμως υπάρχει και το λάθος του άλλου. Οπότε πρέπει να φοράμε ζώνη πάντα και να τη φοράμε όλοι. Ο συγκεκριμένος προσομοιωτής σας, η πρόσκληση γίνεται με 7 χιλιόμετρα. Εμένα μου φάνηκε πολύ μεγαλύτερη η ταχύτητα και καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι τόσο για αυτούς οι οποίοι κάθονται μπροστά, όσο και για αυτούς οι οποίοι κάθονται από πίσω. Και όταν ήμουν μικρότερος, είχε τύχει να βρεθώ σε ένα αμάξιο που δεν φορούσα ζώνη και με ένα πολύ ελαφρό φρενάρισμα είχα φύγει μπροστά. Επομένως από τότε φορά πάντα. Εγώ μετά από αυτή την εμπειρία σίγουρα θα το θυμάμαι. Είμαι οδηγός εδώ και 4 χρόνια, δεν μου είχε συμβεί ποτέ κάποιο ατύχημα. Εδώ ένιωσα σε πραγματικές ουσιαστικές συνθήκες πως θα είναι ένα ατύχημα με κάποια μικρή ταχύτητα. Σίγουρα έμαθα να φοράω πάντα ζώνη γιατί ήταν αρκετά δυνατό το χτύπημα που ένιωσα. Είναι πολύ καλό να έρχεται ο κόσμος να νιώθει πως είναι η πρόσκουση σε τοίχο. Πίσω μας βλέπετε τον προσομοιωτή οδήγησης. Είναι ένας υψηλής τεχνολογίας προσομοιωτής, στον οποίο υπάρχουν 40 διαφορετικά σενάρια που μπορούμε να διαλέξουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο για τυχόν λάθη που μπορεί να κάνει και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Σε μια φιλική συζήτηση. Στον προσομοιωτή οδήγησης ο κόσμος έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του ότι το βλέπει ως παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μέσα από το παιχνίδι αυτό που βλέπει ο κόσμος, εμείς περνάμε το μήνυμά μας. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι οδηγώντας ένα προσομοιωτή μπορείς να μάθεις βασικά πράγματα για την οδική ασφάλεια και πώς μπορείς να προλαμβάνεις τυχόν τυχαία συμβάντα και ατυχήματα που μπορεί να συμβαίνουν. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση ήταν πάρα πολύ επιμορφωτική και ακόμη και εγώ, ας πούμε, που θεωρώ τον εαυτό μου από τους προσεκτικούς οδηγούς στα θέματα ασφαλείας, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και θα προσπαθήσω να μην τα εφαρμόσω αυτά στον δρόμο. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Και μας βοηθάτε. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας δεν απευθύνεται μόνο σε οδηγούς αλλά και σε μικρά παιδιά μέσω των διαδραστικών παιχνιδιών στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου μαθαίνουν τους κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. Δεξιά, ωραία. Ξανά αριστερά, δεξιά. Ακούω καλά. Ωραία. Έχω τα χέρια μου ελεύθερα επισπασικιστικά. Και όσο περνάω τον δρόμο περπατώντας κανονικά, κοιτάω. Περνάω και κοιτάω. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό που έχουμε αυτό το ενδιαφέρον από τον κόσμο και αυτή την αγάπη που αγκαλιάζουν τις προσπάθειες του Ινστιτούτου, γιατί υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης, έλλειμμα γνώσης και αυτό είναι στο σκοπός μας, να ενημερώσουμε για να προλάβουμε. Να προλάβουμε τα τροχαία ατυχήματα που είναι μια μάστιγα για την κοινωνία μας, για τη χώρα μας, γιατί ακόμη έχουμε ένα πολύ μεγάλο δρόμο για να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα τροχαία συμβάντα. Η ζωή έχει αξία, τη ζωή πρέπει να προστατεύσουμε και πρέπει στο δρόμο να μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια. Αυτό το δικαίωμα στη ζωή και στην ασφάλεια είναι κάτι για το οποίο το Ινστιτούτο αγωνιά και αγωνίζεται. Κάθε μέρα και αυτό το καλοκαίρι όπως πάντα. Το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου θα βρίσκεται κοντά στους πολίτες έως και τις 9 Αυγούστου και για 6 ακόμη μέρες στα τέλη του μήνα, 25 με 30, για να ενημερώσει τους χρήστες των δρόμων σχετικά με σημαντικά θέματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουν την οδήγηση και τις βασικές αρχές οδικής ασφάλειας που τους δένουν με τη ζωή.